Λοιπόν, ωραία. Παίρνω παρουσίες. Κύριος Κοσχολέτος. Παρόν. Ο κύριος Κουτσάκης. Παρόν. Ο κύριος Στάφας. Παρόν. Κύριος Κοπελούσος. Παρόν. Κύριος Ανεμογιάννης. Παρόν. Κύριος Γρετζελιάς. Παρόν. Κύριος Στομπούλουγλου. Παρόν. Κύριος Σταμασίδης. Παρόν. Παρακολουθεί την συνεδρίαση ο κύριος Ζαχαριάδης. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη. Ο Ορκοπουλιώτης, πάντα. Αυτά, το recording γίνεται από την υπηρεσία. Δεν έχουμε πρακτικούρα. Αυτό εδώ, το πρωί. Ο Μαρκοπουλιώτης ή οποιοδήποτε άλλος. Ο Μαρκοπουλιώτης κάνει την σύνδεση τα link και εδώ έχουμε τον κύριο, την υπηρεσία του κύριου Παπασωτηρίου. Άλλη σύνδεση. Πώς γράφει τα πρακτικά. Εδώ. Ναι, κύριος Παπασωτηρίου. Το Παθανασίου. Ποιος ακούσε και γράφει. Όχι, πάτησε το record. Ο Ηλίας, ο Ηλίας. Ηλία, ρωτάει ο κύριος Γρετζελιάς το gotit, το recording, ας πούμε, από σένα, γιατί προκύπτει από σένα. Γιατί ανεβαίνει μετά στο YouTube, δεν έχει ζητηθεί αυτό κάθε φορά. Να γίνεται πέρα από τα πρακτικά, πέρα από τον κύριο Παπαθανασίου. Δεν το έχουμε πει αυτό. Ανεβαίνει στο YouTube για να έχει πρόσβαση ο καθένας ανά πάσα στιγμή στην Οικονομική Επιτροπή. Νομίζω το είχατε ζητήσει. Το είχαμε πει και το είχαμε αποφασίσει και πολύ καλά κάνει ο κύριος Στάφας. Υπάλληλος πρέπει να είναι, όχι ο κύριος Στάφας. Εντάξει τώρα, μην το τρεπείτε. Εντάξει κύριε Κρετζελιά, δεν ξέρω τι ψάχνετε πρωί-πρωί το χαιριάτικο. Ειλικρινά θα μιλάω τώρα. Κάντε μου τι κάνει τώρα πρωί-πρωί. Μην με βάζει να στηρίζω τον Τάφα τώρα πρωί-πρωί, δεν θέλω. Σας παρακαλώ, στη Βουλή τα πρακτικά. Παρακαλώ. Ποια Βουλή τώρα. Okay. Μόνο το CNN δεν έχουμε φέρει πια εδώ πέρα. Για να σας παρακαλώ, κύριε, μιλώ μαζί σας. Πρόεδρε, ωραία. Στα πρακτικά υπάρχει μια γραμματεία. Τα πρακτικά τα γράφει ο κύριος Παπαθανασίου. Είναι το υπάλληλος του Δήμου, θα κάνει τις όποιες συνδέσεις. Τα πρακτικά τα γράφει η υπηρεσία του κυρίου Παπαθανασίου. Και το όποιον έβαζε. Το θέμα πρακτικών. Το θέμα του YouTube είναι κάτι που ζητήσατε εσείς. Το κάνουμε εμείς. Μόνο το ζητήσαμε, αλλά αυτό γίνεται μέσω της υπηρεσίας. Όχι εγώ να κάθομαι να ανεβάζω ή να κατεβάζω. Μα δεν το ανεβάζει και το κατεβάζει. Ποιος σας είπε ότι τα ανεβάζω σε προσωπικό λογαριασμό? Στο site του Δήμου πηγαίνει απευθείας. Δεν ξέρω, κύριε, τι κάνετε. Ούτε με ενδιαφέρει. Ούτε μοντάζει, κύριε. Κύριε. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Είστε μέλος της Επιτροπής, θα συμμετέχετε στην Επιτροπή. Όχι να είστε και πρακτικογράφος ή να ανεβάζετε ή να κατεβάζετε. Είμαι πρακτικογράφος. Γιατί απαγορεύει κανένα σε κάποιον την ώρα που μεταδίδεται μέσω Zoom, απαγορεύεται από κανένα σύμβουλο να κάνει καταγραφή? Αν το ζητούσε κάποιος σύμβουλος, θα έπαιρνε κωδικό πριν γίνει επαγγελμένος, προτού έχει γίνει, έχουν δοθεί κωδικοί, προτού γίνει το online μέσω YouTube. Ωραία, και, και έχουν δοθεί κωδικοί για καταγραφή σε πολλά μέρη του Συμβουλίου πολλές φορές και το ξέρουν όλοι. Τι θα κάνουν τα πρακτικά, πώς καταγράφονται τα πρακτικά, πώς καταγράφονται τα πρακτικά, πώς βγαίνουν και τα έτοιμα των πρακτικών. Ωραία, λοιπόν, κατεγράφει τώρα η ένσταση. Δεν έχω καμία αγωγότητα εγώ σήμερα σε οποιοδήποτε να κάνουμε όλα τα άλλα. Κατεγράφει η ένσταση του κ. Έχετε κάθε δικαίωμα να κάνετε δική σας καταγραφή και το ξέρετε. Λοιπόν. Συνεχίζουμε, σε παρακαλώ. Κατεγράφει έστω του κυρίου Γρετζελιά. Λοιπόν, πρώτο εκτός ημερησίας, έκδοση εγγυητικής επιστολής για το πρόγραμμα στέγαση και εργασία. Εισάγεται? Ναι. Ωραία. Κύριε, εισάγεται? Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πρόγραμμα, μισό λεπτό γιατί θα μπει ο κύριος Μπερδέσης να μας το εξηγήσει. Το έχουμε αναλύσει. Στο μεταξύ, αυτές σε ό,τι είναι το λόγιο μέχρι να πω το σημείο εγώ, γιατί είμαι stand-by. Δύο κουβέντες. Να το διέγεσαι, κύριε Σεβαντοπούλου. Μια φορά. Το πρόγραμμα στέγασης και εργασίας ήταν έρευνα. Κοιτάει το πρόγραμμα χάρη μια διοικητή. Διοικητή τάξεως. 4.800. Και άλλα πρόσφατα μια ιωνία.
Δεν χρειάζεται, προχωράμε. Καλημέρα σου, Ιρό. Καλά, καλά. Πριν εδώ στην Ελλάδα, στο Στέγα Συνεργασία, θα μα πει ιολόγια που χρειαζόμαστε μια ενημέρωση εδώ, τα λέει τη Επιτροπή. Όχι, δεν ακούγεσαι. Θέλει να του στείλω link. Όχι, όχι, περίμενε. Λοιπόν, για λέγε. Καλημέρα σε όλους. Ακούτε. Ακούτε. Ναι, 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 Σπύρο. Καλημέρα σε όλους. Αυτό που έχετε για το Στέγα Συνεργασία είναι η διοικητική επιστολή που πρέπει να βγάλουμε για να συμμετέχουμε στο πρόγραμμα. Εμείς στην Ιωνία. Είναι, αν θυμάμαι καλά, το έξω και δεν έχω τα χαρτιά μπροστά μου, διότι πώς είναι 900 και το μοιραζόμαστε για να βγάλουμε την διοικητική επιστολή το μισό ποσό εμείς, το μισό ποσό είναι η Ιωνία. Το πρόγραμμα, Σπύρο, το πρόγραμμα, το πρόγραμμα. Α, το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι το Στέγα Συνεργασία. Είναι ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα το οποίο μετέχουμε εμείς μαζί με την Νέα Ιωνία και θα το τρέξει παράλληλα η ΑΜ και η ΙΑΣ μαζί με τους δύο δήμους. Εμείς έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία, έχουμε βρει και ωφελούμενους και άστεγους και άπορους σε συνεργασία πάντα με κάποιες υπηρεσίες του δήμου μας. Μίλησε κάποιος, δεν ακούω. Πώς είναι ο κύριος Ζερζελιάς, λέει, της τάξεως, πώς είναι αυτή? Μέχρι τώρα είναι 7. Μέχρι τώρα είναι 7 άτομα από εμάς. Δεν ξέρω πώς είναι από την Ελλάδα. Ποιος? Η επιδότηση από πού είναι, Σπύρο? Είναι χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από το Υπουργείο. Πόσα λεφτά είναι? Πόσα χρήματα είναι? Είναι 320.000. Και για τους δύο? Αυτό ήταν περίπου 340.000-345 στην αρχή. Και αν θυμάστε καλά, το φέραμε μία αναμόρφωση γιατί μας κόψανε ένα μέρος του ποσί και το κάνανε 320.000. Και για τους δύο δήμους? Και για τους δύο δήμους, ναι. Και για τους δύο δήμους. Σημαίνει σε κάθε ωφελούμενο τι ποσό αναλογεί? Η μέχρι στιγμή δεν είναι τιμένη στο κάθε ωφελούμενο. Αλλά δεν είναι τιμένη. Εμείς έχουμε να τους βρούμε σπίτι, να τους βρούμε δουλειά, να τους καλύπτουμε τα έξοδα όσον αφορά το ενίκιο, τη διατροφή, φώτα, δηλαδή τηλέφωνα και όλα τα σχετικά και θα μετέχουν σε κάποια επαγγελματικά προγράμματα για να μπορέσουμε να τους βρούμε δουλειά. Ωραία, μέχρι στιγμής είναι 7. Το ενίκιο δηλαδή καλύπτεται περίπου στα 250 ευρώ αν με ρωτάτε κάτι τέτοιο. Σαν εστία δηλαδή είναι. Είναι αντίστοιχο με το. Όχι, καμία σχέση. Δεν είναι το εστία. Το εστία δεν σου βρίσκει δουλειά. Το εστία δεν σου βρίσκει δουλειά. Μέχρι στιγμή είναι 7. Που σημαίνει ότι αν προσθεθούν και άλλοι, το ταβάνι είναι 320.000. Το ταβάνι είναι 320.000, ναι. Μάλιστα. Παρακαλώ. Ναι, ο κύριος Στοβούλου ρωτάει κάτι. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες. Το πρόγραμμα απευθύνεται μόνο σε Έλληνες πολίτες? Δεν είναι μόνο σε Έλληνες πολίτες. Να κάνω μια, πρόεδρε, μια ερώτηση κι εγώ. Ναι, Γιώργο. Τι διάρκεια έχει, είναι επαόριστο? Δύο χρόνια. Δύο χρόνια. Και είναι πρόγραμμα ένταξης, στέγασης, ένταξης, εργασία, ναι. Ανέργων. Δύο χρόνια είναι. Ανέργων και αστέγων. Αστέγων μάλλον. Ναι. Και αστέγων, ναι. Okay. Είναι λίγο ασαφής η εισήγηση, δεν φαίνεται, πρόεδρε? Ναι, Γιώργο. Μια τοποθέτηση πάνω στο θέμα. Η εισήγηση που μας έχει σταλεί είναι λίγο ασαφής, δεν φαίνεται πουθενά ο Δήμος Νέας Ιωνίας, αναφέρει δύο δήμους. Ευτυχώς φαίνεται. Πρέπει λίγο να αναδιατυπωθεί. Κύριε Ανημογιάννη, φαίνεται στη δεύτερη τρίτη σελίδα. Δήμος Ζέφυρας, Δήμος Νέας Ιωνίας. Εγώ έχω δύο σελίδες. Ονοματεπώνυμο του νομίμου εκπροσώπου Ιωάννης Βούρος, Δέσποινα Δωμαΐδου. Ναι, εγώ εδώ μπροστά από αυτά που μας έχετε στείλει έχω δύο σελίδες. Καλά. Τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, οκ. Μισό λεπτό, κύριε Γκαζελιά. Κύριε Ανημογιάννη, θέλετε κάτι άλλο? Όχι, απλά σας λέω ότι μας έχετε στείλει. Δεν μας έχετε στείλει αυτό. Μας έχετε στείλει δύο σελίδες. Ποια είναι τα κριτήρια που έχουμε? Τα κριτήρια, κύριε Μπερδέση, της συμμετοχής ποια είναι?
πήγαμε. Υγειονομικό πήγαμε. Κύριε Μπερδέση, τα κριτήρια, ρωτάει ο κύριος Ζελιάς, ποια είναι της ένταξης. Σπύρο. Πάμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, αποφευάζουμε την κρίνα. Κύριε Κοβρούκο. Ψηφίζουμε ο κύριος Ζελιάς εγκρίνει, ο κύριος Στομπούλου εγκρίνει. Κύριε Λεμογιάννη. Υπέρ. Μισό λεπτό. Διακόπτω την ψηφοφορία για μία διευκρίνηση. Δεν πειράζει. Μία ακόμα ερώτηση. Τα κριτήρια είναι αντίστοιχα με τα κριτήρια των, που βάζουμε στους άπορους και εισοδηματικά. Είναι τα αντίστοιχα κριτήρια. Ωραία. Ευχαριστώ, κύριε Μπερδέση. Κύριε Λεμογιάννη, εγκρίνεται, είπατε. Κύριε Κουτσάκη. Εγκρίνεται. Κύριος Σουσταβασίδης. Εγκρίνεται. Κύριος Κοπελούσος. Ομόφωνα. Ομόφωνα, κύριε Δημήτρη. Ομόφωνα. Προχωράμε στο πρώτο θέμα, εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή την πρώτη αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. Κύριος Ποσπολέτος, εκ των λόγων. Έχουμε την πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το 2022. Όπως ξέρετε, είναι τακτοποιητικός. Έχουμε δύο σημαντικά θέματα που ενδεχομένως να πρέπει να δώσουμε βάση. Το πρώτο είναι το χρηματικό υπόλοιπο του Ταμείου που είχαμε 31 Δωδεκάτου. Πλέον γνωρίζουμε ακριβώς ποιο είναι, με μια διαφορά στις 230.000 ευρώ πιο κάτω από το ποσό που είχαμε στον προϋπολογισμό. Είμαστε στα 5.339.472 ευρώ και 30 λεπτά. Έχουμε την άνοιξη. Θοδωρή, πάρε την εισήγηση και κατέβα κάτω για κάποιες μελωδικές. Λοιπόν, μέχρι να έρθει οπότε για κάποιες διευκρινήσεις να συνεχίσουμε. Λοιπόν, το ένα στοιχείο είναι αυτό και το δεύτερο είναι ότι η τελική του διαμόρφωση από τα 42.801.133 ευρώ και 30 λεπτά πηγαίνει στα 45.893.556.62 κυρίως λόγω της η αύξηση του ποσού οφείλεται σε έσοδο και έξοδο από χρηματοδοτικά εργαλεία. Από την ηλεκτροκίνηση η οποία εγκρίθηκε από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και είναι περίπου στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ και άλλες 420.000 από ένα πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου που αφορά μια ευρύτερη ανάπλαση. 3 εκατομμύρια ευρώ. Ακριβώς. Αυτή είναι η διαφορά μας σε ό,τι έχει να κάνει με την τελική διαμόρφωση του προϋπολογισμού. Έχουν εγκριθεί σχεδόν στο σύνολο σε όλα τα αιτήματα των υπηρεσιών τα οποία έγιναν. Όχι. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Πρόεδρε, μπορώ να ρωτήσω κάτι τον κύριο Κοσκολέτο. Κύριος Ανεμογιάννης έχει το λόγο.
Θα τοποθετηθούμε στο, για την αναμόρφωση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σήμερα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι εφόσον μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε την πρωτομαγιά φέτος, γιατί δεν έχει μπει σαν έσοδο, παρά έχει μόνο ένα ποσό 39.000 που είχε ο αρχικός προϋπολογισμός, και γιατί δεν έχουν μπει και τα αντίστοιχα έξοδα, όπου είναι η μουσική κάλυψη, τα ηχητικά και όλο αυτό που γινόταν κατά το παρελθόν κάθε χρόνο. Περίμενα στην πρώτη αναμόρφωση να έχει μπει κάποιο ποσό, που να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα έτσι όπως την έχετε σχεδιάσει. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Κατά τα άλλα, θα το αποδεχτηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα έσοδα, κύριε Ανημογιάννη, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, θα το πω άλλη μία, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι λόγω της ομάδας 1 δεν μπορούμε να κάνουμε μεταβολές χωρίς να γνωρίζουμε το ποσό που θα εισπράξουμε. Επομένως, αυτό που αναρωτιέστε θα γίνει σε επόμενη αναμόρφωση για να μπορούμε να κινηθούμε, γιατί η ομάδα 1 μας περιορίζει στα 7.100.000, όπως ξέρετε. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις δαπάνες, τις κάλυψεις για την πρωτομαγιά, θα βρω τον κωδικό και το βράδυ στο Συμβούλιο θα σας τον πω ακριβώς ποιος είναι. Έχει συμπεριληφθεί το ποσό. Για ποιο λέτε, για ποιο? Για τις δαπάνες της πρωτομαγιάς. Έχουν αποφασιστεί. Υπάρχει σύγκριση των υπηρεσιών. Η ομάδα 1 έχει μειωθεί σε αυτόν τον προϋπολογισμό, γιατί μειώσατε τα ταμιακά υπόλοιπα της καθαριότητας. Καταλαβαίνω τι μου λέτε. Μάλλον δεν το σκεφτήκατε. Αυτό μπορείτε να πείτε. Δεν είναι αυτό, κύριε. Πάρα πολύ καλά, κύριε Ανημογιάννη, ότι μειώθηκε λόγω της απόφασης των τελών. Επειδή ξέρω, γι' αυτό σας λέω. Δεν είχαν μειωθεί τα τέλη, η ομάδα 1. Ναι, απλά σας λέω ότι τα έσοδα στην ομάδα 1 αυτή τη στιγμή δεν είναι στα 7%, είναι λιγότερα. Αυτό εξηγώ. Είναι τραυματισμένη. Και θα μπορούσαν να πούνε τα έσοδα της πρωτομαγιάς. Είναι τραυματισμένη η ομάδα 1, έχει τρωθεί ανεπανόρθωτα, όπως ξέρετε, γιατί υπήρξε αυτή η εισήγηση και ναι, η υποχωρία σας λέω ότι εφόσον μειώθηκε, θα μπορούσαν να μπουν τα έσοδα της πρωτομαγιάς. Είναι πολύ απλά τα ελληνικά μου. Ναι. Επίσης, και τα δικά μας, κύριε Ανημογιάννη. Έχουμε συνεννοηθεί, νομίζω. Τι διευκρινήσεις, τι ερωτήσεις έγινε. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Ναι. Κύριε Ζηλιάς. Ήταν μία έχουμε 31 σε ανάλυση των 5 πόσο είναι, σε τακτικά, έκτακτα, ενδεικτημένα, ανειδίκευτα κλπ. Συγχωρείτε, τώρα πήραμε εμείς κάτι από τα χέρια. Δεν τα έχουμε μελετήσει. Άρα, η εξήγηση που θέλω να σα διαθέσετε μα ένα-ένα. Ταμείο. Ταμείο. Άνοιξε λίγο. Το χρηματικό υπόλοιπο διαμορφώθηκε 31/12/2021 σε 5.339.472 ευρώ. Έναντι 5.578.598.25 που είχε προϋπολογιστεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2022. Μάλιστα. Μια διαφορά 200.000. 239. Τέλος πάντων. Και από την εισήγηση σας έχω δώσει εδώ και πάνω την ανάλυση ένα κωδικό στο 51. Τακτικά. Την ανάλυση λοιπόν εδώ είναι ο εξής. Το 51-11-001, το χρηματικό είχε προβλεφθεί αρχικά 498.956.10, αναμορφώνεται, θα πω και τα ποσά της αναμόρφωσης, και πώς διαμορφώνεται. Πόσο είναι 31-12. Αφήστε να διαμορφώνεται και κάνει. Διαμορφώνεται λοιπόν εδώ σε 867.000. 786,82. Και ίσως και λύσει με το 81 να αφαιρέσουμε τα αποδεκτά τέλη του 81 που σε ένα συμφωνία. Μην μας μπερδεύετε. Ναι, ναι. Okay. Έκτακτα. Η ανάλυση θέλει
όλα τα τακτικά αναχωρικό. Είναι αρκετή η πολιτική και με περιλαμβάνει και τα τακτικά και τα έτσι. Με τακτικά έκτακτα, ειδικευμένα, ανειδίκευτα, ανταποδοτικά. Είναι δύσκολο. Όχι, πρέπει να τα καθίσουμε να το προσθέσουμε τώρα. Δεν έχετε βγάλει σούμες σε αυτούς τους δείκτες. Αυτή πολύ που αναγκαστικά γίνεται στους κωδικούς στην οποία... Έχουμε τα δύο λεπτά, θέλω να σας είπαμε. Θοδωρή. Κύριε Θοδωρή. Έχουμε 5.400 περίπου ταμείο. Μπορούμε να τα αγγίξουμε όλα. Όχι. Άλλα είναι ανταποδοτικά, άλλα είναι ειδικευμένα, δεν τα κουμπάς, άλλα είναι λειτουργικά, ειδικά κλπ. Συμφωνούμε. Ναι, η ανάλυση και τον κωδικό στον προϋπολογισμό είναι μετρολογική τακτικά έκτακτα, ανακαέ δηλαδή. Δεν είναι τα έκτακτα, πώς είναι. Αυτό σα λέω. Αναλύουμε. Τακτικά είπα το 800 και τα ψηλά. Στο 51-13 είναι. Θα τα πούμε όλα. Στο 51-13-02, πραγματικό υπόλοιπο από τακτικά ανταποδοτικά είναι 790.000. Άλλο τα ανταποδοτικά, άλλο τα τακτικά γενικά. Διαφωνούμε. Δεν πέστε λοιπόν, μην πέστε. Μα δεν ήταν ένα κεφάλαιο. Μα με το κεφάλαιο τα θέλω. Εκεί εγώ θα καταλάβω τι γίνεται. Λοιπόν, τακτικά είπα την 800.000. Είναι η σελίδα 5 από το... Τα τακτικά είναι 867.786,82. Σωστά. Έτσι. Πάμε τώρα. Έτσι. Τα ανταποδοτικά. Πάμε ένα ενώ όπως τα βρίσκεται. Τα ειδικευμένα. Πάμε λοιπόν εδώ από την αρχή. Είπαμε το σημαντικό υπόλοιπο λοιπόν εδώ από τακτικά και την κάλυψη λοιπόν εδώ υποχρεώσεων παρελθόντων ετών είναι 867.786,82. Ωραία. Θέλετε να σας πω το επόμενο που ρωτάτε. Έτσι. Έχω. Όχι ανταποδοτικά. Όχι. Το θεματικό υπόλοιπο λοιπόν εδώ προηγούμενες κρίσεις για την κάλυψη εκτάκτων εσόδων και έκτακτα παρελθόντων οικονομικών ετών δεν χρειάζεται. Μηδέν. Δεν έχουμε τίποτα. Είχαμε προβλέψει 17, αναμορφώνουμε 17-0. Πάμε τώρα. Είναι και εμένα. Τα ανταποδοτικά, το άλλο. Τα ανταποδοτικά, ναι. Όχι, άλλο τα ειδικευμένα και άλλο τα ανταποδοτικά. Διαβάζει εκεί πέρα, όποιος συναντήσει μπροστά σας. Ανταποδοτικά. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για ανταποδοτικά είναι 790.586 και 35. Άρα, είναι δύο μέρες. Έχουν, συγγνώμη, στα ανταποδοτικά έχουν μπει ο Γενάρης και ο Πλενάρης, του 22. Άρα έχουμε συν το έσοδο των δύο μηνών. Και στο έξοδο των δύο μηνών. Προφανώς. Πληρώνονται. Είναι έσοδο και έξοδο. Εξυπακούεται, διότι το 790, εφόσον υπάρχει, υπάρχει. Εάν τα έξοδα.
Εμείς όταν προϋπολογίζαμε τα τέλεια, είμαστε καλά, είχατε παρουσιάσει ένα χρηματικό υπόλοιπο 1.247.227.85. Προκύπτει λοιπόν ότι το διαμορφωθέν 31.12 είναι 790.846. Η διαφορά δεν είναι 10.000 που είπατε, είναι 456.000. Ο υπολογισμός γίνεται και με τον Γενάρη και τον Φεβάρι. Όχι. Αυτή τη στιγμή που είμαστε, μιλάμε για 31.12. Ανταποδοτικά θα έπρεπε να έχουν μηδέν υπόλοιπο. Δεν επιτρέπεται να έχουν υπόλοιπο. Εάν είχαν υπόλοιπο από τη να συνεχίσουμε λίγο εδώ τα ερωτήματα. Δύο λεπτά. Κύριε Θοδωρή, είπαμε τα παρουσιαστικά 600.000. Τα ειδικευμένα. Ποια είναι δεσμευμένα με λίγα λόγια που δεν μπορούμε να τα πουλήσουμε, διότι πάνε σε συγκεκριμένα έργα. Αυτό σημαίνει ειδικευμένα. Αλλά μιλάτε για τι υπηρετικέ απάντησε. Δεν ξέρω πώ το λέτε. Ειδικευμένα. Ειδικευμένα είναι σημαίνει δεσμευμένα. Δεν μπορούμε να τα πουλήσουμε, διότι ένα έργο συνεχίζεται χρόνο το χρόνο και πρέπει να πληρώνουμε από αυτό το κωδικό. Κάνω μια παρατήρηση. Είναι ανεπίτρεπτο να υπάρχει σύγκριση χωρίς αυτούς τους κωδικούς. Να μην ξεχνάτε, αν ψάχνετε εσεί μια ώρα να μου πείτε ποια είναι τα ειδικευμένα που υποτίθεται ασχολείστε, φαντάζεστε ότι το δημοτικό σύμβουλο θα πάρει αυτό το πράγμα στο χέρι. Κοιτά, βέβαια. Λοιπόν, ειδικευμένα. Θέλω να καταλάβω την εξή ανάλυση βάσει λοιπόν των ειδικευμένων για την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Το χρηματικό υπόλοιπο αναλύεται στα 51. Είναι ανεργημένη στην εισήγηση του 51-11, του 51-13, του 51-13-13, του 51-19, του 51-19. Αφού είναι ανεργημένη, γιατί δεν μας έρχεται. Είναι ανεργημένη, όπως θέλω να το βρω με βάση την έρευνα που κάνετε. Ο κύριος Κοπελούζος, συγγνώμη που δεν ξέρω πώς. Μπορεί να το δει αυτό, κύριε Θοδωρή, ο Δημοτικός Σύμβουλος. Υποτίθεται η εισήγηση, πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, στους Δημοτικούς Συμβούλους για να ψηφίσουν. Άμα δεν μπορεί να το διαβάσει και να το καταλάβει, πώς θα ψηφίσει. Βάσει λοιπόν τη ερώτηση του κυρίου Γρατζελιά, απαντώ εγώ. Ωραία, φέραμε τον άνθρωπο. Εντάξει, φέραμε τον άνθρωπο. Εντάξει, λοιπόν, πάμε λοιπόν. Ζητάει, ο κύριος Γρατζελιά ζητάει έκτακτα έσοδα. Προσθέτουμε λοιπόν τους κωδικούς. Ναι, για τα έκτακτα ρωτάει, πάμε. Στα έκτακτα μου είπατε 0. Στα έκτακτα αναμορφώνουμε 0. Στα έκτακτα η απάντηση ήταν 0. Ακριβώς. Στα έκτακτα, έχουν 4 υποκατηγορίες. Έχουν τις επενδυτικές δαπάνες που αναμορφώνονται ως 0. Έχουν τις πιστώσεις που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες που αφορούν τα ΣΑ, τα ΣΑ, τα σχολείων και όλα αυτά, αναμορφώνονται με 45.621,96. Έχουμε την κάλυψη. Θα είναι τα ειδικευμένα. Ειδικευμένα. Δεν είναι έκτακτα. Αυτά είναι ειδικευμένα. Λοιπόν, τα ειδικευμένα πώς είναι. Έκτακτα ειδικευμένα. Καλά, πέστε μου, τα ειδικευμένα. Η ΣΑΤΑ είναι ειδικευμένο. Έκτακτη όμως ειδικευμένη. Αυτό σας εξηγούμε ότι αναμορφώνουμε 45.600. Αφήστε την αναμόρφωση. Πόσα λεφτά είναι 31.12. 1.377.983 και 16. 900. Τα οποία βέβαια περιλαμβάνουν ΣΑΤΑ, ΣΑΤΑ σχολείων, τις πλημμύρες, σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς, όλα εκεί μέσα είναι. Που σημαίνει δεν μπορεί να τα πουλήσεις για οποιοδήποτε λόγο πλην των σκοπών που έχουν δοθεί. Ακριβώς. Ωραία. Και για επιχορήγηση εξοπλισμού του PPL, έτσι είναι και αυτό μέσα. Επειδή είναι νομικό πρόσωπο. Λοιπόν, έχουμε έκτακτο έσοδο για την κάλυψη ειδικευμένων 12.570 και 14 που είναι όλα μαζί, παιδιά. Δεν κάνουμε, κύριε Χρυτζηλιάκο, να δείτε. Ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει κάποια κομμάτια. Αυτά μας ρωτάτε και σας απαντάω. Κύριε, έχουμε μια εισήγηση. Αφήστε τον προϋπολογισμό. Ωραία, εισήγηση. Ο προϋπολογισμός έχει εξειδικευμένους κωδικούς για κάθε περίπτωση. Μάλιστα. Σωστά. Από εκεί και πέρα. Οι περιπτώσεις ομαδοποιούνται και λέγονται ειδικευμένα, ανειδίκευτα, ανταποδοτικά κλπ. Σαν σούμες. 16 εκεί, 25 εκεί, 1 εκατομμύριο εκεί, κτλ. Τι σούμες σας λέμε. Εμείς σας λέμε την ομαδοποίηση, λοιπόν, εγώ σας είπα, για ΣΑΤΑ, ΣΑΤΑ σχολείο, σούμα είναι αυτό. Αν εσείς θέλετε να το πάτε σε ένα μεγαλύτερο βαθμό ακόμα, θα καθίσουμε να το δούμε και το βράδυ να σας το δώσουμε γι' αυτό. Έτσι. Οικονομική έχουμε. Οικονομική έχουμε, ναι.
Μπορώ να κάνω μια ερώτηση στον ΠΟΗ, Δημαρχέ. Κύριε Θόδωρε, 867.000... Μισό λεπτό, κύριε Ανεμογιάννη. 1.377 τα ειδικευμένα και 790 τα λαμπωτικά. Πώς βγαίνει η ΠΟΗ ποταμίου? Τι να δω, με σχόλιο παραπλή, ένα δεκαφύλλα, όχι μη μου πεις, το πήρα τώρα. Ένας πίνακας είναι, ένας πίνακας. Ακούσε τον αγγίδε, το πήρα τώρα και επειδή είμαι υπεύθυνος, θέλω να το μελετήσω. Γι' αυτό ρωτάω. Αν το είχα πάρει γέρος, θα τα είχα βγάλει. Αυτά τα τρία νούμερα δεν μου δίνει το 500. Λείπουν άλλα 2-3 εκατομμύρια. Ωραία, πάμε. Πρόεδρε, λοιπόν, αρχίσουμε ένα κομικό να τελειώνουμε, να τα διαβάσουμε όλα. Μισό λεπτό, ο κύριος Ρεζελιάς. Διαμόρφωση. Δεν θέλει ένα κωδικό. Δεν θέλει ένα κωδικό. Επέτρεψε μου. Δεν ακούς, λέω. Δεν θέλει ένα κωδικό. Ωραία, θέλει μια σούμα που λέει. Η σούμα είναι στα 5.339, 4.72 και 32 και αναλύεται σε 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Έτσι ένα κωδικό. Για να μην κουραζόμαστε, για να μην κουραζόμαστε, σε μία ώρα, δύο, πόσο θέλετε, τρεις, μέχρι μία το μεσημέρι, θέλω συνολικό νούμερο πόσα είναι τα ανταποδικά, μπορεί να είναι 10 κωδικοί. Αυτοί οι ειδικευμένοι κωδικοί έχουν αυτή τη σούμα 2.105.030. Ανταποδοτικά έχουν 790 ειδικευμένα, ανειδίκευτα κτλ. Τις ομάδες τις κλασικές που τις ξέρει και ο πρωτοητής της αυτοδιοίκησης. Είναι δύσκολο, κύριε Θόδωρε. Για να δει το ταμείο 5.339 θα πρέπει να έχουμε 5-6 νούμερα των ομάδων που να συνθέτουν αυτό το νούμερο ως αποτέλεσμα. Ο τρόπος να σας τα δώσω λοιπόν εδώ και τώρα, τώρα. Με την εξής λογική. Ακούστε, γράφτε τα σε ένα χαρτί. Τα τέσσερα έκτατα τα οποία είναι λοιπόν εδώ αναλυμμένα, όπως σας είπε και ο κύριος Κουσταλέτος, παραδείγματος χάρη μιλάω τώρα, έτσι, για τα θέματα των εκτάκτων. Λοιπόν, τα έκτακτα λοιπόν εδώ για τις... Μη συνεχίζετε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Από τη στιγμή που είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνουμε και από ό,τι σας δίνει την ευκαιρία ο κύριος Ζεγκάς σε μία ώρα να τάχνουμε, ας το κάνουμε για να τελειώνουμε, γιατί άρα δεν βγάλουμε άκρη ποτέ. Ναι, για να σταματήσουμε, δεν θα κάνουμε. Λοιπόν, κύριε Ανεμογιάννη, σας παρακαλώ την ερώτησή σας. Θέλω να ρωτήσω τον ΠΟΕ αν τα έσοδα από τους πάροχους έχουν κανονική ροή. Από τους παρόχους έχουν κανονική ροή και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τους ιδιώτες, γιατί είναι περίεργο πως ο Δήμος προϋπολόγισε 31.747 και στο τέλος του χρόνου βρέθηκε με το 30% λιγότερο, δηλαδή μείον 456.641 και έχει ένα χρηματοδοτικό υπόλοιπο στα ανταποδοτικά 790.000. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται στη μην εισρωή των εσόδων από τους παρόχους ή σε κάτι άλλο? Αυτό θέλω να μου απαντήσει. Αν έχει εικόνα. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει εικόνα αυτή τη στιγμή σε τέτοιο βάθος. Υπάρχει εικόνα. Μέχρι 31.12. Μια ανάλυση σε τέτοιο βάθος. Ξέρει, κύριος Ανεμογιάννης, όταν φωνάζαμε για τα τέλη, έκανε ότι δεν άκουγε. Τι σχέση έχει η ερώτηση που κάνω με αυτό που ρωτάω? Γιώργο, δεν καμιά σχέση αυτό που λέτε. Βεβαίως και έχει. Γιατί όταν φωνάζαμε και λέγαμε ότι το υπόλοιπο δεν είναι ένα 247. Ναι, ρωτάω που οφείλεται. Όταν είχαμε την αύξηση του ρεύματος στο τελευταίο τετράμινο. Πάνω στον προϋπολογισμό το δικό σας κάναμε εμείς. Ωραία, ωραία, ωραία. Ωραία. Αυτή τη στιγμή την εικόνα, αυτή τη στιγμή είναι θολή. Θα την έχεις την απάντησή σου, Γιώργο μου, το βράδυ στο Δέλτα Σίγμα. Που έτσι κι αλλιώς εκεί θα τοποθετηθείτε. Και κάτι ακόμα να θέλω να ζητήσω από τον κύριο Κοσκολέτο, να μας στέλνει σε υπολογιστικά φύλλα τις αναμορφώσεις, ούτως ώστε να μπορούμε να τα επεξεργαστούμε πιο εύκολα και να φαίνονται και οι πλήροι τίτλοι. Για αυτούς που δεν. Γιατί εδώ είναι και κομμένα τα γράμματα, εντάξει, τα νούμερα υπάρχουν. Γιατί υπήρχαν πάντα σε υπολογιστικά φύλλα οι προϋπολογισμοί, κύριε Ανεμογιάννη. Ναι, ναι, ναι. Υπήρχαν σε υπολογιστικά φύλλα. Ναι, ναι, πάντα, πάντα, Δημάρχε, πάντα, πάντα. Ωραία. Είναι σε Excel, λοιπόν. Σε Excel βγαίνει ο προϋπολογισμός. Εσείς τον γυρνάτε σε PDF. Λοιπόν, και φαίνεται ο μισός. Για να μην μακρηγορούμε.
Σε κάθε περίπτωση, για να μην ακρηγορούμε, και επειδή έτσι κι αλλιώς έπεται η συζήτηση στο ΔΣ, παρακαλώ, ψηφίζουμε, ευχαριστούμε. Δεν χρειάζεται τώρα περαιτέρω ανάλυση. Έχουμε την, το ΔΣ το βράδυ. Λοιπόν, παρακαλώ. Ταμείο. Τακτικά. Έκταση. Ειδικευμένα. Και τα αποδοτικά. Και τα αποδοτικά. Ωραία. Σε κάθε περίπτωση προχωράμε στην ψηφοφορία. Κύριος Κοσκορδέτος. Κύριος Κουτσάκης. Υπέρ. Κύριος Στάφας. Υπέρ. Κύριος Κοπελούσος. Κύριος Ανεμογιάννης. Κατά με εξαίρεση τις υποχρεωτικές δαπάνες. Κατά με εξαίρεση τις υποχρεωτικές δαπάνες, κύριε Πλέσσα. Κύριος Γρατζελιάς. Από εκεί λόγω τότε τώρα εδώ. Απέχει ο κύριος Γρατζελιάς, κύριος Στομπουλόγλου. Δεν άκουσα. Απέχει ο κύριος Στομπουλόγλου. Κύριος Σταμπασίδης. Υπέρ, έχω ψηφίσει τον προϋπολογισμό, οπότε θα ψηφίσω για τις αναμορφώσεις μέχρι τέλους, να ξέρετε. Ευχαριστώ. Θα στηρίξω τη διοίκηση να αποκάνει αυτό το έργο το οποίο έχει προϋπολογίσει. Πόσο είναι, κύριε? Είναι 6 υπέρ, 1 κατά πηγαίνει υποχρεωτικών δαπανών, κατά πηγαίνει καταγράφεται δύο εποχές συνομόφωνο. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε, παρακαλώ. Ευχαριστούμε, Θεοδωρή. Συνέχισε αυτό το συγκεκριμένο που έχει να κάνει. Μετά. Δεύτερο θέμα, έγκριση παράταση προθεσμίας εκπόνησης μελέτης, μελέτη κοιλοποίησης μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμιας Φλεύθερας Χαλκιδόνας. Φάση πρώτη, εκπόνηση μελετών, αριθμός μελέτης 123 του 2020. Είναι η πρώτη παράταση που ζητάει ο ανάδοχος. Και αφορά, είναι δύο σκέλη. Σας ενημερώνω ότι πρόκειται για δύο σκέλη. Για κάποια από τα νηπιαγωγεία, κάποια από τα δημοτικά, κάποια από τα γνέσια και τα λύκια. Και το δεύτερο σκέλο που αφορά τα υπόλοιπα νογεία, τα υπόλοιπα δημοτικά, τα υπόλοιπα γυμνάσια και τα λύκια. Είναι η πρώτη παράταση που ζητάει βάσει των διατάξεων που αναγράφονται στην εισήγηση. Και την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας, που θεωρείται είναι δίκαιη και νόμιμη χορήγηση της παράτασης, από εμάς εγκρίνεται. Η τεχνική υπηρεσία ζητάει με έγγραφό της την παράταση. Κύριε Ανεμογιάννη. Υπέρ, Δήμαρχε. Κύριε Σταβασίδη. Υπέρ. Ομόφωνο είναι. Στο τρίτο θέμα, παράταση σύμβασης με πρωτοκόλλου 29.042 της 27.12.2021. Πρόκειται για μια σύμβαση η οποία αφορά την προμήθεια τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού για τους τελειόφυτους του γυμνασίου του σχολείου του Δήμου. Ναι. Κύριε Ανεμογιάννη. Υπέρ, αλλά μου κάνει εντύπωση η αδιαφορία που γράφουν, αν κατάλαβα καλά, ότι δεν συμμετείχαν πολλοί μαθητές. Αλλά υπέρ, γενικά υπέρ. Να ενημερώσω, επειδή το κάνω ανιψιός μου αυτό, το τεστ, επειδή είναι σε αυτήν την ηλικία, όπως λέει και η εισήγηση, ενώ έλεγε η σύμβαση, εστάλησαν 10 μέρες πριν. Παρ' όλα αυτά, έχουν εκδοθεί, από ό,τι γνωρίζω, πάρα πολλοί κωδικοί, δεν έχουν ολοκληρωθεί τα τεστ. Ίσως τελικά και να είναι καλύτερο, επειδή τελειώνοντας η χρονιά τα παιδιά θα έχουν πιο πολύ χρόνο να δοθεί αυτή η παράταση. Αυτό, τίποτα άλλο. Ωραία, κύριε Τομπούλου, κύριε Γκαζελιά. Ναι. Κύριε Ερμογιάννη. Ναι. Υπέρ. Ό,τι είναι για τα παιδιά ή τα σχολεία, εγώ είμαι υπέρ. Τέταρτο θέμα, έτοιμα παράταση σύμβαση κατασκευή ηλεκτρονικής πύλης πόρταλ εξυπηρέτησης πολιτών μέσω διαδικτύου. Κύριε Γκαζελιά, κύριε Τομπούλου. Κύριε Ερμογιάννη. Γιατί ζητάμε την παράταση εδώ, τι πρόβλημα υπάρχει? Υπάρχει το δικαιολογητικό
που αναγράφεται εδώ, εδώ με δεδομένη την κατάσταση χώρας λόγω των έκταξεων στην Ελλάδα. Λόγω COVID. Υπήρξαν αναγκαστικές άδειες σε στελέχη της Ανατολικής Ελλάδας. Ναι, εντάξει. Ωραία. Ομόφωνο. Κύριε Σταβασίδη. Ναι, μάλιστα. Ναι. Πέμπτο θέμα. Έγκριση των υπαριθμών 105 του 22, 112 του 22, αποφάσεων Δημάρχου και των 59-29, 23 του Ιουνίου, πρακτικό διαβάει, ηχητική κάλυψη και προμήθεια στεφάνου για την πραγματοποίηση του εορτασμού της 25 Μαρτίου κτλ. Εντάξει, κύριε Ανεμογιάννη. Τι να πω τώρα, ξέρουμε εδώ ότι θα έχουμε την παρέλαση 25, θα έπρεπε να το έχουμε κάνει νωρίτερα, υπέρ, γιατί την έχουμε κάθε χρόνο την παρέλαση. Υπέρ. Κύριε Σταβασίδη. Υπέρ. Ομόφωνο. Έγκριση των υπαριθμών, έκτο θέμα, έγκριση των υπαριθμών 120-22, 133-22, αποφάσεων Δημάρχου και του Πρακτικού Επιτροπής 64-29 της 33ου του 22, διαπραγμάτευση για την προμήθεια υπηρεσία εργασία με τίτλο προμήθεια μεταφορά τοποθέτηση δύο ανακατασκευασμένων εμπορευματοκιβωτίων, τα κοντέινερ, τι είναι όλο αυτό για τη μεταφορά του πρασίνου στην Σελευκία. Μετά από τις αποφάσεις και τις αποκεντρωμένες και των δικαστηρίων και του Δασάρχη περί απομάκρυνση όλων των αυθαιρέτων από το άλσος. Η δαπάνη αφορά δύο κοντέινερ είναι, της τάξεως των 9.920 ευρώ. Ήδη το ένα έρχεται σήμερα, το άλλο μεταφέρεται αύριο. Καινούρια. Η σύνδεση του ηλεκτρικού έχει γίνει. Αύριο νομίζω γίνεται και του ρεύματος. Ναι. Κύριε Σταβασίδη. Ναι, εννοείται. Έτσι και ήδη έχουν πάει οι υπηρεσίες πρασίνων των γραφείων έχουν πάει στο PPL και μεταφέρουν και οι υπόλοιπες στις Ελευκίας. Και έβδομο θέμα, διαγραφή χρεών οφειλετών του Δήμου. Ναι. Τα ποσά είναι μικρά, 40 ευρώ, 40 ευρώ, 40 ευρώ, 20. Με εξαίρεση το τελευταίο. Το τελευταίο είναι της τάξης των 270, αλλά δεν έχουμε βρει τον άνθρωπο που απεβίωσε. Ναι, το ξέρω. Ωραία. Μία, πριν τελειώσει συνεδρίας, πριν λήξει συνεδρίας, ο κύριος Τομπούλογλου θέλει κάτι να πει. Δεν ακούμε όμως. Θα γίνω λίγο κουραστικός, αλλά επιμένω. Είναι η τέταρτη συνεδρία που κρατά. Ο κ. Σαρακόπουλος υποφεύγει και ο κ. Κοσκορέτος είναι παρόν. Περίμενα να μου στείλει κάποια στοιχεία. Το γνωρίζω. Ο κ. Σαρακόπουλος έχει ζητήσει από τον κ. Σαρακόπουλο. Ο κ. Σαρακόπουλος τα στοιχεία των υπηρεσιών στον προγραμματισμό των προσλήψεων σε βάθος της εταιρείας και από εσάς θα ζητήσει τα στοιχεία τα οικονομικά. Τι έχουμε εισπράξει από καταλήψεις, από εργοτάξια, από. Ωραία, το γράψω αυτό. Το θυμάστε, κύριε Κουσκορέτο. Το θυμάστε, αλλά δεν ξεχνάτε. Κώστα μου, δεν σε ξεχνάω. Στην πρώτη αναμόρφωση που κάναμε... Έτσι, εγώ δεν είπα ότι θα τα έχουμε και θα τα έχουμε. Εντάξει, δεν τα έχεις λοιπόν γιατί δεν προλάβα. Και γίνονται κουραστικός και τα ξαναζητήσαμε. Δεν πειράζει. Καλά κάνεις και κουραστικός. Τι είναι η δουλειά σου, να γίνεσαι κουραστικός. Ελάτε τώρα. Ελάτε τώρα. Νομίζω ότι έχω το δικαίωμα ελάτε, από αυτό το βήμα να επαναλαμβάνω ότι αυτό δεν έχω πάρει. Ωραία. Θα υπενθυμίσω και εγώ στον κύριο Σαραντόπουλο. Θα υπενθυμίσω και εγώ στον κύριο Σαραντόπουλο τι έχει ζητηθεί. Ευχαριστώ πολύ. Λίγη συνεδρίαση. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.